Επειδή η βραδιά είναι δικιά σας. Και επειδή εντάξει, η μέρα ήταν κουραστική, πώς θέλετε να χορέψετε. Τι θέλετε να συνεχίσετε το πρόγραμμα που κάνω. Σιγά σιγά να τα δούμε. Όταν ένα θέμα στην τηλεόραση που αφορά σε κάποια ποδοσφαιρική ομάδα ξεκινά με εικόνες λουλουδοπόλεμου, έχει μουσική επένδυση στίχους γνωστών λαϊκών επιτυχιών και όχι συνθήματα. Και οι αθλητές, αντί για κάθετες βαλιές, επιδίδονται σε εντυπωσιακές φιγούρες στο ζεϊμπέκικο, τι συμπέρασμα βγάζετε? Ότι η συγκεκριμένη ομάδα γιορτάζει σε κάποιο κέντρο την ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης χρονιάς. Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού γλεντούν με την καρδιά τους. Η περίοδος 2005-2006 μόλις έχει κλείσει τον κύκλο της μετά και από την εντυπωσιακή ερυθρόλευκη γιορτή του γηπέδου Καραϊσκάκη. Αυτό που σίγουρα θα ξεχαστεί είναι το παιχνίδι εναντίον του Ιωνικού, στο οποίο ο Νταμπλούχος έφερε την πρώτη και τελευταία του ισοπαλία, η οποία μάλιστα ήταν και λευκή. Ο Ιωνικός προσπάθησε, βγήκε μπροστά βασιζόμενος στο ότι ο Ολυμπιακός θα παρουσιαζόταν νοθρός και με το μυαλό του στη φιέστα και απείλησε σε δύο περιπτώσεις. Ωστόσο, η καλύτερη φάση είχε κόκκινη απόχρωση, αλλά το τακουνάκι του Μιχάλη Κωνσταντίνου δεν ήξερε τον Καντιμίρη. Γήπεδο Καραϊσκάκη, είδαμε το φάουλ του Τζόρντεβιτς στα πρώτα λεπτά του αγώνα με τον Ιωνικό, εδώ πάγκο στον Ερυθρολεύκο, τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στο γήπεδο Καραϊσκάκη τώρα είναι ο Ιωνικός, ο οποίος θα βγει μπροστά, είναι ο Ρόκας. Θα δει από την άλλη πλευρά τον Περόνε, όμως πάνω στο σώμα του Ανατολάκη, περνά αυτή η φάση για τον Ιωνικό, ο οποίος θα απειλήσει ακόμα μία φορά. Στο 17ο λεπτό με τον Τσιμπλίδη από τα δεξιά, όπως επιτίθενται οι νικαιώτες. Όμως η παρέμβαση του Μπουλούτ θα σβήσει κάθε κίνδυνο για την εστία του Νικοπολίδη. Και πάλι ο Ολυμπιακός, φάουλ του Τζόρτζεβιτς, κεφαλιά του Κωνσταντίνου, όμως πάνω ψηλά από το τέρμα του Καντιμίρη. Αυτή η φάση για τους γηπεδούχους. Και πάλι ο Ολυμπιακός και πάλι ο Τζόρτζεβιτς έξω από την περιοχή. Κεφαλιά είναι φθορά του καφέ. Ούτε τώρα θα μπορέσει να νικήσει τον Καντιμίρη ο Ολυμπιακός. Έχουμε πάρει στο δεύτερο ημίχρονο, κόρνερ. Βλέπετε εδώ πέρα μέσα στην περιοχή ένα σούτ που θα γίνει. Πάλι τίποτα. Νέο γύρισμα από τον Οκά προς τον Κωνσταντίνη. Τακουνάκι, όμως ο Καντιμίρης θα κρατήσει την μπάλα. Το 0-0 θα παραμείνει. Τα 10 πιο ενδιαφέροντα λεπτά του αγώνα Ολυμπιακού Ιωνικού ήταν εκείνα που βρέθηκε στο χορτάρι του γηπέδου ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο υψηλός προσκεκλημένος των Ερυθρόλευκων διαπίστωσε την αγάπη του πολυάριθμου κοινού και ανταπέδωσε μοιράζοντας μπάλες στις εξέδρες. Πιο θεαματικό μέρος της παράστασης του Αργεντινού Σταρ, η επίδειξη τεχνικής με συμπροταγωνιστές δύο ακόμη Λατίνους, τον επανακάμψαντα Ριβάλντο και τον Καστίγιο. Όσοι πάντως από τους 33.000 και πλέον οπαδούς περίμεναν από τους νταμπλούχους ανάλογη εξέλιξη και στο τερέν, αναθεώρησαν σύντομα τις προσδοκίες τους. Οι Ερυθρόλευκοι εμφανίστηκαν νοθροί, με τις μπαταρίες άδειες. Ο Ιωνικός προσπάθησε να χαλάσει τη γιορτή αρχικά στο 13, όταν ο Περόνε βρήκε μπροστά του τον Ανατολάκη. Ο κεντρικός αμυντικός των γηπεδούχων ήταν εκείνος που παρενέβη ομοίως στο 17 και δεν άφησε τον Τσιμπλίδη να δει την κατάληξη του σουτ που επιχείρησε. Η πρώτη και μοναδική φάση στο πρώτο ημίχρονο που προκάλεσε το ενδιαφέρον στο Μαραντόνα αλλά και στον Σάκη Ρουβά από την πλευρά των γηπεδούχων ήταν από τον Κωνσταντίνου στο 25. Οι οπαδοί εντωμεταξύ επιδόθηκαν στην διεθνώς αναγνωρίσιμη όλα για να διασκεδάσουν την ανία τους από το φτωχό θέαμα, αλλά στο ημίχρονο όλοι ξεσηκώθηκαν όταν ένας ποδοσφαιριστής της Μπόλτον έκανε το γύρο του θριάμβου. Ο Στέλιος Γιανακόπουλος ήταν το τιμόμενο πρόσωπο της ανάπαυλας. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός αναζήτησε τον γκολ με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου και παραλίγο να το πετύχει 23 δευτερόλεπτα έπειτα από την έναρξή του, όταν ο Κύπριος σούταρε δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά του Καντιμίρη. Στο 66 και πάλι ο Κωνσταντίνου ήταν πρωταγωνιστής, αλλά νικήθηκε εκ νέου από τον κίπερ του Ιωνικού. Λίγο πριν από το φινάλε, το κοινό υποδέχθηκε ξανά το Ριβάλντο, που επανεμφανίστηκε έπειτα από σχεδόν δύο μήνες. Στο 90 ο Κωνσταντινίδης βάλθηκε να χαλάσει τη φιέστα, αλλά ο Νικοπολίδης είπε όχι, ενώ τελευταία φάση του μάτς ήταν ένα σούτ του Ριβάλντο,
που πάντως δεν ανησύγησε τον Καντιμίρη. Στο φινάλε της σεζόν ήταν η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός ούτε έβαλε ούτε δέχτηκε γκολ.